Τελευταία ημέρα στις Βρυξέλλες ήταν 26 Νοεμβρίου για τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Επίτροπο Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος αποχαιρέτησε, έχει αφήσει τη σφραγίδα του σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα αποχώρησε μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Και βέβαια την θέση την οποία έχει ο κύριος Αβραμόπουλος, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όταν του ανατέθηκε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ήταν από τις πιο κρίσιμες, ήταν η στιγμή που ξεσπούσε το προσφυγικό πρόβλημα στην Ευρώπη, το διαχειρίστηκε με τρόπο άψογο παρά τις πολύ μεγάλες κρίσεις οι οποίες αντιμετώπισε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά το 2015. Ήταν ένα πρόσωπο της εμπιστοσύνης του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, βρισκόταν πάντα κοντά του σε πολύ σημαντικές αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν και με το θέμα της Ελλάδας, διότι οι παρεμβάσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου δεν αφορούσε μόνο το μεταναστευτικό που ήταν και η κύρια αρμοδιότητά του, αλλά και όλα τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε τις περιπέτειες τις οποίες πέρασε μέσα στην μεγάλη οικονομική κρίση, με τον Έλληνα Επίτροπο να βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ελλάδας και να δίνει βεβαίως και την δική του, να αφήνει τη δική του σφραγίδα στον τρόπο με τον οποίο λήφθησαν αρκετές θετικές για την Ελλάδα αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο το έχει αναγνωριστεί από όλους τους Ευρωπαίους και κυρίως από τις χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν το μεταναστευτικό πρόβλημα. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις λεπτές ισορροπίες οι οποίες υπήρξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οπότε το πρόβλημα βρίσκονταν στην κορύφωσή του, αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή, οπότε χειρίζονταν αυτή την πολύ περίπλοκη υπόθεση. Πλέον παραδίδει τη σκητάλη στον Μαργαρίτη Σχοινά. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει καθήκοντα στις 3 τελικά Δεκεμβρίου και όχι την Κυριακή όπως είχε οριστεί αρχικά. Και αυτό γιατί λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος επιβλήθησε επέμβαση πρόσφατα, δεν θα μπορεί παρά μονάχα στις 3 του μήνα να γίνει η επίσημη παράδοση των καθηκόντων στην Ursula von der Leyen και βεβαίως σύσσωμης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ναι, μπορεί να τελείωσε Σταύρο η θητεία του, ωστόσο ο ίδιος φαίνεται να στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του και στις πολιτικές εξελίξεις πίσω στην χώρα και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο καινούριος του ρόλος. Ωστόσο, εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα σχετικό βίντεο για την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την Κομισιόν. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ολοκλήρωσε μία επιτυχημένη πορεία από τη θέση του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ένα τέλος είναι η πόρτα για ένα νέο ξεκίνημα. Με τη συγκίνηση εμφανής στο πρόσωπο και στα λόγια του Έλληνας πολιτικός, αποχαιρετά συνεργάτες, φίλους και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερά και ασφαλή χέρια, τονίζει. Some of you will stay to continue this tremendously important job here. I once again congratulate you and wish you all the best, knowing that Europe will continue to be in very safe hands. For those of us living, and I am one of them, I know that I will go back, no longer as only a Greek politician, but as a deeply convinced European. Τελευταία μέρα στις Βρυξέλλες για τον άνθρωπο που αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια στο δύσκολο έργο να διαχειριστεί ένα χαρτοφυλάκιο με απαιτήσεις σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Ένας πολιτικός που αφήνει το στίγμα του και κερδίζει τα εγκομιαστικά σχόλια των συναδέλφων του, τους συντρόφους επιτρόπους στους οποίους δεν λέει αντίο γιατί όπως υποστηρίζει θα ξανασυναντηθούν στο μέλλον. Dear friends, I want you to know that you will always have a colleague, a partner and a friend in Greece. You will always be welcome. My door and heart will always be open. So, not a goodbye, because definitely we will meet again. Τελευταία ημέρα στις Βρυξέλλες λοιπόν.
Οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο συναισθήματα, ιδέες και προτάσεις για μια δίκαιη και καλύτερη Ευρώπη βρίσκονται στα γραφεία τους. Μια ημέρα διαφορετική από τις άλλες, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να κοιτάζει πλέον μπροστά. Σαν χθες φαντάζει το μακρινό 2014, όταν στην πρώτη ομιλία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του μιλούσε για τήρηση των συνθήκων και θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τηρώ τις συνθήκες και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου. Να ασκώ τα καθηκόντά μου με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Ενώσεως. Διαχειρίστηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο το μείζον θέμα του μεταναστευτικού. Ένα φαινόμενο που απασχολεί, προβληματίζει και ανησυχεί. Με συνεχείς επαφές και συνομιλίες, χωρίς να αποκλείσει ποτέ κανέναν από το τραπέζι του διαλόγου, με ήρεμη και συνάμα λογική φωνή, βοήθησε τα μέγιστα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η πολιτική που ακολούθησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βοήθησε στη βελτίωση του ελέγχου των συνόρων, στην προώθηση μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για την νόμιμη μετανάστευση, στη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στον εντοπισμό των σημείων στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην εστίαση στην καταπολέμηση του εγκλήματος που υπονομεύει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άνοιγμα προς τους πολίτες, κυρίως μέσω του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες».